Γεια σας. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου βίντεο. Όσοι δεν με ξέρετε, είμαι η Σοφία. Είμαι fitness και wellness trainer και όχι μόνο. Και ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα, εκτός από τη γυμναστική, είναι να κάνω έτσι προγραμματισμό, οργάνωση της ζωής μου, θα πω γενικότερα. Και μία εγγραφή σε αυτό το κανάλι πιστεύω ότι θα σας πείσει πολύ σύντομα για το όχι μόνο που μόλις ανέφερα. Στο σημερινό βίντεο θα δείτε ένα post-travel reset, πώς μπαίνουμε στη ρουτίνα μας μετά τις διακοπές. Θα είναι ένα long weekend reset, γιατί έχω ξεκινήσει από χθες Πέμπτη που επέστρεψα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, μου αρέσει πάρα πολύ να φεύγω, αλλά ειλικρινά μου αρέσει εξίσου η ρουτίνα μου. Ανανεώθηκα, ξεκουράστηκα και είναι η ώρα να μπω σε μία σειρά. Και περίμενα πάρα πολύ να φτάσει αυτή τη στιγμή, όσο και σας φαίνεται περίεργο, γιατί όλο το καλοκαίρι έφευγα, ερχόμουν, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να φτιάξω μία ρουτίνα την οποία θα ακολουθήσω για κάποιο διάστημα, οπότε θα τη συνηθίσω και θα ξέρω τι θα κάνω, πότε θα το κάνω για να κυλάει η ζωή έτσι πιο εύκολα, να μην αποδιοργανωνόμαστε. Αν λοιπόν είστε σε αντίστοιχη κατάσταση, αν έχετε μόλις γυρίσει από διακοπές ή αν είστε στη φάση που προσπαθείτε να χτίσετε μία καινούργια ρουτίνα, πάμε να το κάνουμε μαζί σε αυτό εδώ το βίντεο. Σήμερα είναι Παρασκευή, 26 Αυγούστου και στο τριήμερο που θα ακολουθήσει, 2,5 μέρες, η ώρα είναι 4, το πρωί δούλευα στο γραφείο, θα προσπαθήσω να συντονίσω τη ζωή μου και παράλληλα με αυτό θα σας δώσω τα top tips μου για να μπορέσετε να χτίσετε πιο εύκολα τη ρουτίνα σας μετά τις διακοπές. Ξεκινώντας λοιπόν, το νούμερο ένα tip μου και το πρώτο πράγμα με το οποίο πρέπει να ξεκινήσετε μόλις επιστρέψετε στο σπίτι από τις διακοπές είναι να αρχίσετε να ξεπακετάρετε και να βάζετε πλυντήρι. Αυτό έκανα και εγώ χθες με το που επέστρεψα παρά την κούρασή μου. Το καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές το ταξίδι μπορεί να είναι κουραστικό, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχετε ταλαιπωρηθεί, αλλά πραγματικά μην το αφήσετε να περιμένει, ξεκινήστε να ξεπακετάρετε. Αφιερώστε μισή ωρίτσα το πολύ, πιστέψτε με, όταν ξυπνήσετε την επόμενη μέρα, ξέροντας ότι δεν το έχετε και αυτό στο κεφάλι σας, θα νιώθετε πολύ πολύ πιο χαλαροί. Όπως εγώ σήμερα που έπρεπε να πάω και στο γραφείο. Το δεύτερο tip μου είναι να φτιάξετε μία to-do λίστα. Αλλά πολύ σημαντικό, take it easy. Η λίστα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Οι διακοπές μας έχουν διασκέδαση, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας κουράζουν κιόλας. Και πολλές φορές γυρνάμε και ίσως ακόμα πιο κουρασμένοι σωματικά. Ειλικρινά, εγώ ήδη το σκεφτόμουν πριν φύγω, έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Προσπάθησα να το ξεχάσω στις διακοπές. Τα κατάφερα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά χθες το βράδυ έκατσα να φτιάξω την to-do λίστα μου και ήδη αγχώθηκα. Οπότε αυτό που έκανα ήταν να την μικρύνω και να βάλω προτεραιότητες. Δεν γίνεται να τα χωρέσουμε όλα μαζί και δεν γίνεται να γίνουν όλα με τη μία. Οπότε φροντίστε να φτιάξετε μία λίστα πολύ ρεαλιστική με τα βασικότερα και τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνετε. Έτσι λοιπόν, ό,τι δείτε από εδώ και κάτω σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό reset που μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε. Γύρισα λοιπόν χθες απογευματάκι και το μόνο που κατάφερα ήταν να ξεπακετάρω και να βάλω δύο πλυντήρια, για την ακρίβεια το ένα το έβαλα χθες το απόγευμα και το άλλο σήμερα το πρωί. Ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη, οπότε έπεσα για ύπνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω βάλει το τρίτο πλυντήριο να παίζει και ήρθε η ώρα να δούμε τη λίστα της Παρασκευής. Τα έχω σημειώσει όλα στο κινητό μου. Θα σας τα βάλω και εσάς εδώ να τα βλέπετε. Πλυντήριο και μάζεμα στεγνών. Ήδη μάζεψα το πρωί το χθεσινό πλυντήριο, άπλωσα το πρωινό και τώρα θα μαζέψω το σημερινό, το οποίο θα σας το δείξω αμέσως τώρα, βρίσκεται εδώ μπροστά μου, γιατί επειδή ήξερα ότι θα βρέξει το άφησα μέσα στο σπίτι μπροστά στην μπαλκονόπορτα και θα πλώσω το τρίτο που βγαίνει σε λίγο. Επόμενο και tip νούμερο 3 είναι το σούπερ μάρκετ και για την ακρίβεια λίστα σούπερ μάρκετ. Έχουμε γυρίσει από διακοπές, δεν έχουμε βασικά πράγματα, ανοίγουμε το ψυγείο, ανοίγουμε τα ντουλάπια, σκεφτόμαστε τι θα χρειαστούμε στη βδομάδα, κάνουμε μία λίστα για να πάμε οργανωμένοι στο σούπερ μάρκετ. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή για μία ολόκληρη βδομάδα θα επιστρέψω στην προηγούμενη μου διατροφή, γιατί αυτό που με νοιάζει κυρίως
είναι να αρχίσω να ξανατρώω τα σπιτικά, τα δικά μου μαγειρέματα και τη διατροφούλα που έκανα πριν την καθαρή, γιατί που χτίσα, έχω φάει τα πάντα και αυτό είναι το καλό. Όταν δεν στερείσαι στις διακοπές, γυρνάς και πραγματικά σου έχει λείψει η διατροφή σου και να ζητάς το πιο καθαρό τρόπο μαγειρέματος και τα πιο υγιεινά τρόφιμα. Αν και τρώγαμε και φρούτα, τρώγαμε και γιαούρτι, τρώγαμε τα πάντα, δεν συγκρίνεται η ομελέτα που θα σου φτιάξουν έξω με την ομελέτα που θα φτιάξεις σπίτι σου. Δεν συγκρίνεται το φαγητό που θα σου δώσουν έτοιμο μαγειρεμένο με αυτό που θα έχεις μαγειρέψει, από λάδια, από τα πάντα. Μου έλειψε λοιπόν πολύ η διατροφή μου. Στόχος μου είναι να γυρίσω στην προηγούμενη και να την αλλάξω, αλλά επειδή θέλω να αφιερώσω χρόνο και να σας το γυρίσω και εσάς το βίντεο, είπα δεν θα το κάνω αυτό το τρίμερο, γιατί όπως είπαμε πριν, πρέπει η λίστα να είναι ρεαλιστική. Δεν θα προλάβω. Οπότε θα το κάνω σε καμιά εβδομάδα. Σούπερ μάρκετ λοιπόν, καθάρισμα και τακτοποίηση ψυγείου. Είναι ευκαιρία τώρα, γιατί είναι ψιλοάδιο, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο. Edit video, το vlog των διακοπών, το οποίο έχω στόχο να σας ανέβει μέχρι την Κυριακή. Και το τελευταίο και tip νούμερο 4 είναι clean skin και hair care. Οι διακοπές, καλώς ή κακώς, ταλαιπωρούν πάρα πολύ το δέρμα μας και τα μαλλιά μας, το αλάτι, ο ήλιος. Οπότε είναι τώρα ευκαιρία να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία περιποίηση, να κάνουμε τα peeling μας, να κάνουμε τα scrub μας, να βάλουμε τις κρέμες μας, να κάνουμε μια καλή μάσκα στα μαλλιά μας, ενυδάτωση, στο πρόσωπο. Εμένα φούντωσαν πάρα πολύ και τα σπυράκια μου. Τώρα και λόγω του ότι περιμένω περίοδο, αλλά και λόγω της θάλασσας, εγώ το παθαίνω κάθε χρόνο αυτό. Οπότε σήμερα το βράδυ, αφού έχω τελειώσει όλα τα υπόλοιπα και πριν κοιμηθώ, θα κάνω μια περιποίηση στα πάντα στο σώμα μου. Αυτά για Παρασκευή. Μούσκεψα. Από το κουβάλιμα και τον ήλιο έχω γυρίσει μούσκεμα, οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνω τελικά θα είναι να κάνω μπάνιο, να κάνω όλο το skin care και τα λοιπά, ώστε να βγάλω τα ρούχα που φορώ από το πρωί από το γραφείο. Να βάλω καθαρά, να είμαι καθαρούλα και να κάτσω με την ησυχία μου να δουλέψω. Ωχ, τι ζέστη Παναγία μου, και πριν λίγη ώρα έβρεχε.
Καλημέρα παιδιά, είναι Σάββατο και θα σας ξεκινήσω κατευθείαν με το πέμπτο tip που μπορεί να σας φανεί ασήμαντο, αλλά πιστέψτε με είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πέμπτο tip είναι να πιείτε πολύ νερό. Ξέρω ότι ακούγεται ίσως αυτονόητο, ίσως σιγά το φοβερό tip που μας είπε, όμως ακόμα και εγώ πίνω πάρα πολύ νερό, στις διακοπές πίνω πολύ λιγότερο. Έχουμε την τάση όταν είμαστε στο δρόμο, σε κίνηση, εκτός της ρουτίνας μας, να πίνουμε λιγότερο νερό. Οπότε μόλις επιστρέψετε, δώστε μια προτεραιότητα στο να πιείτε νερό. Βρείτε μικρά τρίξ, π.χ. γεμίστε ένα τέτοιο μπουκάλι και πείτε θα πιω σήμερα τρία τέτοια, ή γεμίστε ένα μεγαλύτερο και πείτε σήμερα έχω να πιω αυτό. Και βάλτε το στόχο κάθε μέρα μέχρι να ξαναμπεί το νερό στη ρουτίνα σας στο βαθμό που υπήρχε πριν. Σάββατο λοιπόν σήμερα και πάμε να δούμε μαζί τι έχει η to-do λίστα μου. Θα σας ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Βλέπετε ήδη τι έχω γράψει στη λίστα. Όμως, επειδή ξύπνησα και η θερμοκρασία πια είναι πολύ ωραία το πρωί, δεν είναι πάρα πολύ ζέστη, οπότε ένιωσα την ανάγκη να βγω να κάτσω στο μπαλκόνι να πιω τον καφέ μου. Και δεν μπορούσα, γιατί το μπαλκόνι μου είναι βρώμικο και από τόσο καιρό που έλειπα, αλλά και από όλες αυτές τις βροχές που έριξε. Θα προσθέσω στη λίστα πρώτο καθάρισμα μπαλκονιού για να μπορέσω να κάτσω και να μπορώ να πίνω τον καφέ μου το πρωί ή όποια στιγμή της ημέρας θέλω. Οπότε η λίστα ξεκινάει με το καθάρισμα του μπαλκονιού, σκούπα και σφουγγάρισμα το σπίτι, το οποίο είναι επίοικος χάλια. Παρότι το είχα κάνει πριν φύγω, που φροντίζω πριν φύγω να κάνω πολλά τέτοια πράγματα για να τα βρω έτοιμα, όσο να είναι, περάσανε 2 εβδομάδες, τρίχες κάτω, μπήκαν, βγήκαν βαλίτσες, ανοίξανε πράγματα, καταλαβαίνετε. Ένα βασικό καθαρίσμα κουζίνας και μπάνιου. Το μπάνιο το έκανα εχθές, είναι η αλήθεια. Να μοντάρω βίντεο, να κάνω περπάτημα, το λιγότερο για γυμναστική, γιατί δεν θα προλάβω κάτι άλλο σήμερα. Και να κάνω check των mails μου, καθώς και να τα κατηγοριοποιήσω. Όταν επιστρέφουμε από διακοπές, τα mail μας είναι πάρα πολλά. Όσοι δουλεύετε με mails σίγουρα το ξέρετε, οπότε αν ανοίξεις το mail και δεις 100 αδιάβαστα και αναπάντητα mail, σίγουρα θα πάθεις πανικό. Πρέπει λοιπόν να τα κατηγοριοποιήσεις, πρώτα ποια είναι αυτά που δεν χρειάζονται καθόλου απάντηση, ποια είναι αυτά που χρειάζονται απάντηση και θα βάλεις deadlines, ποια προηγούνται. Έτσι θα ξεκινήσεις ένα-ένα με τη σειρά για να μην πανικοβληθείς, να μην αγχωθείς και γιατί φυσικά δεν γίνεται να απαντήσουμε 100 και 200 email σε μία μέρα μαζί με όλη την υπόλοιπη ζωή που έχουμε να κάνουμε. Αυτά λοιπόν προβλέπονται για το Σάββατο. Γυμναστική θα ξεκινήσω μάλλον από αύριο. Θα σας πω όμως αύριο τι θα κάνω όσον αφορά τη γυμναστική μου, γιατί ήμουνα σε μία σκέψη. Η ζωή μας αλλάζει και νομίζω ότι θα χρειαστεί να σταματήσω ή να πηγαίνω πολύ πιο ωραία στο γυμναστήριο που πήγαινα πριν. Θα τα πούμε όμως αυτά. Πάμε να αρχίσουμε με τις δουλειές του Σαββάτου. Και αφού έπλυνα που έπλυνα όλα τα μαγιό, αποφάσισα να τακτοποιήσω μια και καλή για χειμώνα το σιρτάρι με τα μαγιό, να με βρει η επόμενη σεζόν έτοιμη, αφού δεν θα τα ξαναφορέσω το πιθανότερο. Ήρθε η ώρα να κάτσω για δουλειά, οπότε μόλις έφτιαξα ένα σνακ, ομελέτα, 3 σπράδια, 1 κρόκο, με γαλοπούλα και τυρί μέσα και 1 σίκο. Είχα σκάσει με τα σίκα φέτος, είναι η εποχή που θα τρώω σίκα για φρούτο.
έτοιμη για περπάτημα. Η ώρα είναι 1 και πάμε να δούμε σε τι κατάσταση έχω την λίστα τη to-do για σήμερα. Έχω κάνει το μπαλκόνι, το οποίο δεν έχει στεγνώσει ακόμα, ώστε να βάλω τα μαξιλάρια που βρίσκονται εδώ πίσω μου στο πάτωμα, και θέλω να τα ξεφορτωθώ από εκεί για να μπορέσω να κάνω ηλεκτρική και σφουγγάρισμα με την ησυχία μου και χωρίς να υπάρχουν πολλά στο χώρο. Μόλις μάζεψα την απλόστρα, γιατί τα ρούχα δεν στεγνώνανε με τίποτα, έχει υγρασία πολύ, τσέκαρα τα mails και θα πάω βόλτα τώρα, γιατί λίγο συνέφιασε, οπότε λέω να το εκμεταλλευτώ να είναι λίγο πιο δροσερά. Και γιατί κουράστηκα μες στο σπίτι, όπως καταλαβαίνετε, έχω γυρίσει από διακοπές, δεν έχω βγει από το σπίτι, και από εκεί που ήμουν όλη τη μέρα έξω, περπατούσα και έκανα διάφορα, ξαφνικά έχω βρεθεί κλεισμένη μες στο σπίτι. Οπότε πρώτα θα πάω για περπάτημα, θα γυρίσω να κάνω ηλεκτρική και σφουγγάρισμα αφού θα είμαι έτσι κι αλλιώς υδρωμένη, θα κάνω ένα ντουζάκι και μετά θα κάτσω με την ησυχία μου να μοντάρω βίντεο. Όπου πόσες δουλειές, κορίτσια, είμαι σίγουρη ότι με νιώθετε, πόσες δουλειές βγάζει ένα σπίτι, πόσα πράγματα μέσα στη μέση υπάρχουν και παντού, πραγματικά. Τακτοποίησα παρόλα αυτά και καθάρισα και το μπάνιο και την κουζίνα. Και όπως ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε, δεν μπορώ να ηρεμήσω, δεν μπορώ να νιώσω αυτό το relax, να κάτσω να κάνω δουλειά, αν το σπίτι δεν είναι τακτοποιημένο. Οπότε πάω να κάνω το περπάτημά μου μία ωρίτσα. Μου λείπει τρελά η γυμναστική. Αλλά όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, η λίστα για το reset και την επάνωδο στη ρουτίνα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα την πρώτη μέρα και δεν θα πεθάνουμε. Επίσης, δεν παθαίνουμε τίποτα να μην γυμναστούμε 2 εβδομάδες ολόκληρες, όταν έχουμε συνέπεια και γυμναζόμαστε όλο το χρόνο για χρόνια. Δεν χαλάει τίποτα. Αυτά. Πάω για το περπάτημά μου και τα ξαναλέμε σε λίγο. Πήγα το περπάτημά μου σε μία από τις αγαπημένες μου διαδρομές. Μέσα στο πράσινο, παιδιά, πόσο όμορφα είναι, ένιωσα υπέροχα. Γύρισα, έκανα σκούπα, έκανα σφουγγάρισμα, μάζεψα τα πάντα και το σπίτι μπορώ να πω ότι τώρα είναι τακτοποιημένο, είναι καθαρό και είναι έστω, ας πούμε, στο 90% όπως το έχω ανάγκη εγώ για να μπορέσω να χαλαρώσω. Η ώρα είναι 4:20. Περιμένω να τελειώσει το τελευταίο πλυντήριο. Ήμαρτο. Περιμένω να τελειώσει το τελευταίο πλυντήριο να το απλώσω για να ξεκουραστώ λίγο. Οπότε θα απλώσω το πλυντήριο, θα φάω και θα κάτσω ανενόχλητη από το απογευματάκι κατά τις 6 το πολύ, μέχρι και να κοιμηθώ, να μοντάρω. Μένετε εδώ, γιατί αύριο σας έχω τα 2 τελευταία πιο σημαντικά και πιο δύσκολα για μένα tips. Κλείνω για Σάββατο και να δούμε τι έχει το do list για Κυριακή. Ποια είναι τα 2 τελευταία και πιο σημαντικά tips. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, είναι Κυριακή, είμαι στο μπαλκόνι, χάρη στο γεγονός ότι χθες το καθάρισα, είναι υπέροχα, η ώρα είναι 9, η αλήθεια είναι ότι έκανα κάτι που δεν συνηθίζω να κάνω, ξύπνησα κατά τις 8 και έμεινα μία ώρα στο κρεβάτι, δεν χουζουρεύω ποτέ, συνήθως χτυπάει το ξυπνητήρι και σηκώνομαι, το ευχαριστήθηκα, δεν έχω μπει ακόμα σε πρόγραμμα, είναι χαλαρό πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο, δουλειές και χαλάρωση και έρχομαι να συνδέσω αυτό που μόλις σας είπα με ένα από τα 2 πιο σημαντικά tips της σημερινής ημέρας. Πριν σας το πω όμως, για να δούμε τι έχει η to-do λίστα μου για σήμερα. Παίρνω κινητό. Ό,τι είχε η to-do list μέχρι τώρα είναι τσεκαρισμένο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Τα έχω κάνει όλα. Σήμερα θέλω να προσθέσω μάζεμα ρούχων του τελευταίου πλυντηρίου, τα οποία ρούχα βρίσκονται εδώ πίσω μου, δεν ξέρω αν τα βλέπετε, που επίσης ήταν νοπά μέχρι χθες το βράδυ, οπότε είπα να τα αφήσω και να τα μαζέψω σήμερα. Έχω edit βίντεο που θα ξεκινήσω το τι έφαγα στις διακοπές, γιατί κατάφερα να τελειώσω το vlog, οπότε πάμε στο επόμενο. Έχω να κάνω workout και θα σταθώ λίγο εδώ για να σας δώσω το tip νούμερο 6. Όταν γυρνάτε από τις διακοπές ή από COVID, μια που είχαμε αυτό τελευταία, έχετε πάρα πολύ άγχος και μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα για το πώς επανέρχομαι στη γυμναστική μου μετά από την αποχή για το χι λόγο. Λοιπόν, take it easy είναι η απάντηση. Όπως είδατε, εγώ χθες ξεκίνησα με ένα απλό περπάτημα
στο βουνό, ανηφόρα γρήγορα όπως κάνω. Σήμερα θα προχωρήσω με μια προπόνηση σπιτιού που θα πάρω από το πρόγραμμά μου Sovava Fitness, από το home. Και θέλω να μείνετε εδώ γιατί σας έχω και την έκπληξη, την έκπτωση που σας υποσχέθηκα. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσω με μια προπόνηση σπιτιού. Η ζωή μου βρίσκεται σε ένα στάδιο μεταβατικό. Δεν ξέρω τι μου γίνεται και πού μου πάνε τα τέσσερα, γιατί όλα αλλάζουν. Αλλάζουν οι ρυθμοί δουλειάς, αλλάζουν οι υποχρεώσεις δουλειάς. Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά, οπότε έχω ανάγκη για αύξηση δουλειάς όσον αφορά τη δημιουργία περιεχομένου και στο YouTube και στο Instagram. Το site ανεβαίνει, κάνουμε αλλαγές συνέχεια, οπότε πρέπει να δουλεύω περισσότερο και γι' αυτό. Και αν θυμάστε καλά, το γυμναστήριο του Τριουλίδη, που το λατρεύω και πηγαίνω χρόνια, είναι στο κέντρο. Με αποτέλεσμα να μου παίρνει 45 λεπτά με μία ώρα ολόκληρη να πάω και μία ώρα ολόκληρη να γυρίσω. 2 ώρες την ημέρα είναι πολύ σημαντικός χρόνος για μένα αυτή τη στιγμή της ζωής μου, οπότε αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει πια. Πήγα στο γυμναστήριο που βρίσκεται δίπλα στη δουλειά μου να ρωτήσω, είναι πιο ακριβό, αλλά δεν λένε ότι ο χρόνος είναι χρήμα, οπότε λίγο έπρεπε να τα ζυγίσω, σύν τη διαφορά της βενζίνης στην απόσταση που εκεί θα πηγαίνω με τα πόδια ακριβώς μετά το γραφείο, σύν το χρόνο που θα μου γλιτώνει αυτές τις 2 ώρες που είναι πολύ σημαντικές για μένα για να δουλέψω αυτή τη στιγμή. Μάλλον θα πάω εκεί. Όμως όλα είναι ρευστά. Οπότε, tip νούμερο 6. Ξεκινήστε την προπόνηση με πρόγραμμα σιγά σιγά. Κάντε μια προπόνηση στο σπίτι αν θέλετε ή περνάτε κατευθείαν στο γυμναστήριο. Εγώ τώρα έχω νιώσει την ανάγκη να κάνω μια προπονησούλα στο σπίτι γιατί είμαι πολλές μέρες χωρίς όμως να αγχώνομαι για το τι κιλά θα σηκώσω, τι κιλά σήκωνα πριν. Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν έχετε το πρόγραμμα στο κινητό σας. Θα σας το βάλω εδώ για να το δείτε ενδεικτικά μία ημέρα. Μπαίνετε, έχετε το πρόγραμμα και εκτελείτε αυτές τις ασκήσεις. Δεν σας νοιάζει με τι κιλά θα τις κάνετε. Αυτό θα σας το πει το σώμα σας. Το τι κιλά κάνουμε στην προπόνηση και το τι ένταση βάζουμε μας το λέει το σώμα μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει το πρόγραμμα για να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε. Και το πρόγραμμα δεν αλλάζει με το αν είμαστε μετά τις διακοπές, μετά τον COVID ή στην κανονική μας ρουτίν. Γι' αυτό και εγώ σήμερα και μόνο για σήμερα, από τώρα που ανέβηκε το βίντεο και για 24 ώρες την προσοχή σας, σας δίνω έκπτωση 20% στα πακέτα σπιτιού, 30% στα πακέτα γυμναστηρίου με τον κωδικό comeback, γιατί θέλω να μην διστάζετε να δοκιμάσετε το να έχετε το πρόγραμμα στο κινητό σας. Οπότε σας δίνω αυτή την έκπτωση. Θα βρείτε το site μου στην περιγραφή, θα διαλέξετε το πακέτο που θέλετε ανάλογα με το αν γυμνάζεστε στο σπίτι ή στο γυμναστήριο, θα βάλετε τον κωδικό στο checkout, θα έχετε την έκπτωση αμέσως. Θέλω να ξεκινήσουμε να καταλάβουμε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να πάμε στο γυμναστήριο ή να ανέβουμε στο μάτι μας στο σπίτι. Έχουμε τις ασκησούλες μας, τις εκτελούμε με τη σειρά και δεν μας αγχώνει το τι κιλό θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό μας το λέει πάντα το σώμα μας. Σηκώνουμε το 5 κιλό και μας φαίνεται ελαφρύ, παίρνουμε 7 κιλό. Σηκώνουμε το 7 κιλό και μας φαίνεται βαρύ, παίρνουμε 5 κιλό πάλι. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να ξέρετε ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσετε. Αν θέλετε να μου πείτε οτιδήποτε, μου γράφετε σχόλιο, μας στέλνετε mail στο support, το έχω και αυτό κάτω στην περιγραφή και είμαστε στη διάθεσή σας να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Το έκτο λοιπόν tip ήταν να ξεκινήσετε ξανά να γυμνάζεστε χαλαρά και χωρίς να σας αγχώνει τίποτα. Take it easy, step by step, μέρα με τη μέρα και θα δείτε ότι και τη δύναμή σας θα την ανακτήσετε πολύ πολύ γρήγορα γιατί το σώμα δεν ξεχνάει και την όρεξή σας θα τη βρείτε με το που τελειώσει το πρώτο workout. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο, να ξαναφέρω το κινητό μου, το do της ημέρας, που είναι και το πιο δύσκολο για μένα αυτή τη στιγμή και είναι και το tip νούμερο 7 και τελευταίο, οργάνωση calendar του μήνα, δουλειά και workouts. Δεν θα σας δείξω αναλυτικά πώς οργανώνω το ημερολόγιό μου, γιατί νομίζω ότι αυτό θα μας πάρει χρόνο και θέλω να σας το κάνω αναλυτικά σε ξεχωριστό βίντεο. Τώρα επειδή η ώρα είναι 9.30, λέω να ετοιμαστώ, να πάω στο White Spoon. Δεν έχω φάει κιόλας. Να πάω να ξεκινήσω να μοντάρω και μόλις επιστρέψω από τον καφέ, τότε να κάνω την προπονησούλα μου και να συνεχίσω μετά με τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε πώς θα μου βγει η μέρα αφού μαζέψω τα ρούχα που βρίσκονται εκεί. Yeah.
Μόλις μπήκα αμάξι, η ώρα πρέπει να είναι 2, ναι, 13:57. Τέλειωσα από το White Spoon, μόνταρα ατελείωτα, ατελείωτα. Και πριν πάω σπίτι, πάω να φουλάρω βενζίνη. Έχω αφήσει ανεκμετάλλευτο το Fuel Pass. Γιατί λέω, κάτσε λέω, μετά τις διακοπές που δεν θα έχουμε λεφτά, να το χρησιμοποιήσω τότε να μου φανεί ότι γέμισα και δεν μου φύγανε και άλλα λεφτά. Πίσω στο σπίτι λοιπόν και ήρθε η ώρα για τη γυμναστική μου. Η μέρα ήταν καταπληκτική, οπότε είπα γιατί όχι, θα κάνω γυμναστική στο μπαλκόνι. Έβαλα τη μουσική μου. Η μουσική για μένα είναι κινητήριος δύναμη. Έβγαλα έξω το στρώμα μου, έβγαλα τον μπάγκο μου, έβγαλα τα βαράκια μου και ώρα για να ξεκινήσω. Εννοείται πως δεν θυμάμαι το πρόγραμμά μου απ' έξω, ούτε εγώ. Εννοείται πως μπαίνω πάντα στην πλατφόρμα να δω τι έχει το πρόγραμμα της ημέρας. Ξεκινάω πάντα με ένα βασικό ζέσταμα. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα total body πρόγραμμα, γιατί έχω να κάνω προπόνηση γύρω στις 2,5 εβδομάδες, οπότε έτσι χαλαρά είπα να δοκιμάσω να ενεργοποιήσω όλα τα μέρη του σώματος. Κοίτα όποια είναι η πρώτη άσκηση, εννοείται πως δεν θυμάμαι και ας κοίταξα πριν από κάτι λεπτά. Ακόμα και εγώ που βγάζω μόνη μου τα προγράμματα, που βγάζω όλα τα προγράμματα, δεν θυμάμαι ποτέ αν δεν κοιτάξω το πρόγραμμά μου. Ξεκινάω λοιπόν με step ups και επειδή δεν ξέρω πώς θα πάει, ξεκινάω τον πρώτο γύρο με το ελαφρύ κιλό, αυτό που έχω στο σπίτι. Ξανατσεκάρω στο κινητό ποια είναι η επόμενη άσκηση και πόσες επαναλήψεις. Ξεκινάω με το βάρος του σώματος. Επειδή μου φαίνεται εύκολη, βάζω και το βαράκι. Και επειδή πάλι μου φαίνεται εύκολη, βάζω και το πιο βαρύ βαράκι που έχω στο σπίτι. Αυτό ήταν, τέλειωσε, 45 λεπτά στο σπίτι και η προπόνηση έγινε. Να σας πω την αλήθεια, όση ώρα έκανα αυτή την προπόνηση, αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι ήθελα να είμαι στο γυμναστήριο. Αλλά πρώτον, από το τίποτα είναι κάτι και έχουμε πει ότι η προπόνηση στο σπίτι είναι λύση όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για τον οποιοδήποτε λόγο να πάμε στο γυμναστήριο, είτε δεν έχουμε πρόσβαση, είτε νιώθουμε ακόμα ανασφάλεια και άβολα, είτε δεν προλαβαίνουμε, όπως εγώ τώρα που δεν έχω γραφτεί ακόμα κτλ. Κτλ. Ή είναι κλειστό το γυμναστήριο ή οτιδήποτε. Από το τίποτα η προπόνηση στο σπίτι είναι πάντα κάτι. Εννοείται. Και ειδικά στη φάση που είμαστε πολύ αρχάριοι ή που επιστρέφουμε από διακοπές, όπως εγώ τώρα, και είπαμε take it easy, και να πήγαινα στο γυμναστήριο μόνο σε μία άσκηση αν χρησιμοποιούσα παραπάνω κιλά. Γιατί δεν είναι ότι δεν θα τραβούσε το σώμα μου και δεν θα τα κατάφερνα, αλλά θα ήμουν πάρα πολύ πιασμένη αύριο. Εγώ τώρα συνέπεσε και με την ημέρα που περιμένω αύριο περίοδο, οπότε ήρθε και έδεσε τέλεια η προπόνηση στο σπίτι. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω κανονικά το πρόγραμμά μου από το shopapafitness.com, το gym πακέτο. Από Τρίτη πότε θα πάω να γραφτώ. Θέλω να δω αν θα διαθετήσω και θα πονάω, μη γραφτώ και τσάμπα φάω μια-δυο μέρες. Αυτά, πάω να κάνω ένα μπανάκι γιατί μου σκέψα, δεν ξέρω αν φαίνεται ο υδρότας, και να συνεχίσω με το tip νούμερο 7 και το τελευταίο tip που δεν είναι άλλο από την οργάνωση. Okay. Έτοιμη, πλημμένη, συγγνώμη που με βλέπετε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ήθελα να βάλω κάτι που να είμαι πάρα πολύ άνετη. Μόλις έκανα το μπανάκι μου και στρώθηκα κατευθείαν μπροστά στα calendars και γραπτό και digital.
Ξέρετε πόσο μεγάλη φαν είμαι της οργάνωσης και του προγράμματος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι που έχω σκεφτεί, ελπίζω να τα καταφέρω, να το κάνουμε μαζί κάθε μήνα για τον επόμενο μήνα. Δεν σας λέω τίποτα άλλο, θα το δουλέψω περισσότερο στο μυαλό μου και θα δει πώς θα το κάνουμε. Είμαι λοιπόν εδώ και είμαι έτοιμη να οργανώσω τον μήνα για κάποια βασικά πράγματα. Συνήθως ξέρετε, όσοι με ακολουθείτε καιρό και όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, το οποίο βάζω εδώ να με βρείτε για να έχουμε πιο καθημερινό catch-up μέχρι να ανεβαίνουν τα vlogs. Κάθε Κυριακή συνηθίζω να οργανώνω την εβδομάδα. Δεν μπορώ να σας τονίσω πόσο πολύ σημαντικό είναι όταν ξεκινάει η εβδομάδα, η μέρα, να μην κοιτάτε το τοίχο και να είστε στα χαμένα. Όχι, τώρα τι θα κάνω. Όχι, τώρα πού θα πάω. Πόσο πολύτιμο χρόνο γλιτώνουμε όταν έχουμε σε ένα calendar τι έχουμε να κάνουμε μέσα στην ημέρα. Αντίστοιχα και για τις δουλειές μας και για τα ραντεβού μας και για τη γυμναστική μας. Αν μπει η εβδομάδα στο φλου και δεν ξέρουμε ποια μέρα θα πάμε γυμναστήριο, μπορεί να μην πάμε ποτέ, μπορεί να το κάνουμε μέρα που δεν μας βολεύει, μπορεί να αγχωθούμε, να πούμε πω δεν πήγα προπόνηση. Γι' αυτό από την αρχή της εβδομάδας προγραμματίζουμε τις ημέρες. Εγώ προγραμματίζω το μήνα. Έχω σταθερές μέρες, απλά κάθε Κυριακή κάνω ένα τσεκάρισμα μήπως υπάρχει ανάγκη κάποια μέρα να μετακινηθεί για κάποιον οποιοδήποτε λόγο, π.χ. να κλείσω ένα ραντεβού με ένα γιατρό. Παράδειγμα. Ή για να μην νομίζετε ότι πρέπει να συμβεί κάτι συνταρακτικό για να μετακινήσετε τη γυμναστική σας, μπορεί να θέλω να δω κάποια φίλη, κάποιο φίλο, να έχω ραντεβού για κάποια άλλη δουλειά, που να μην μπορεί τη μέρα που μπορώ εγώ και να μπορώ εγώ να μετακινήσω την προπόνησή μου με τη μέρα που θα είχα rest. Θέλω να είστε αυστηροί ως προς το στόχο, αλλά ευέλικτοι ως προς το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ήρθε λοιπόν η πιο δύσκολη ώρα για μένα αυτού του reset, του πώς να μπω στη ρουτίνα μου, γιατί αλλάζει η ρουτίνα μου. Αλλάζει το γυμναστήριό μου, αλλάζουν οι δουλειές μου, αλλάζει η μέρα και η ώρα που είχα ψυχολόγο, αλλάζουν κάποια ραντεβού, οπότε θα ξεκινήσω με τα βασικά και αυτά που ξέρω σίγουρα. Πρώτα το calendar θα γεμίσει με αυτά που ξέρω σίγουρα, όπως το ποιες μέρες πηγαίνω στο γραφείο, ποιες μέρες δουλεύω από το σπίτι, ποιες μέρες έχω ραντεβού με την ψυχολόγο, τι ώρες κτλ. Κτλ. Κάπως έτσι. Αυτό θα γίνει τώρα και νομίζω ότι με αυτό το 7ο tip θα κλείσω αυτό το long weekend reset μετά τις διακοπές, επιστροφή στη ρουτίνα. Ελπίζω αυτά τα 7 tips να σας φάνηκαν χρήσιμα. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο, να μου δώσετε like πολλά, γιατί από αυτό καταλαβαίνω αν θα συνεχίσω να δημιουργώ αντίστοιχο υλικό ή δεν μας άρεσε, οπότε δεν το ξανακάνω ποτέ. Θέλω να μου αφήσετε σχόλιο με οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε ή να ρωτήσετε, να έχετε μια πολύ όμορφη επιστροφή στη ρουτίνα ή ένα ξεκίνημα αν προσπαθείτε απλά να χτίσετε μια ρουτίνα και θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Μην ξεχάσετε τον κωδικό που σας έδωσα για έκπτωση στα πακέτα, τον ξαναβάζω εδώ, είναι η ευκαιρία, από τώρα που ανέβηκε το βίντεο και για 24 ώρες θα μείνει ενεργός, μόνο για σας εδώ τους αγαπημένους μου φίλους στο YouTube και τα λέμε στο επόμενο vlog που αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο που θα σας ανεβάσω είναι το Body Update 2. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί πολλά θέλω να σας ανεβάζω και μπορεί ενδιάμεσα να προλάβω να βάλω κι άλλα. Φιλάκια πολλά, τα ξαναλέμε, χάρηκα πολύ που σας πήρα μαζί μου σε αυτό το τριήμερο και τα λέμε στο επόμενο.